Το Ιπποκράτιο έχει γίνει εξ ολοκλήρου κλινική COVID. Τα κρούσματα είναι πάρα πολλά, το προσωπικό είναι πάρα πολύ λίγο. Άμεσα κρεβάτια τώρα και κρεβατιών μεθ, γιατί οι μεθ δεν δουλεύουν μόνο τους στα μόνιτορ και οι αναπνευστήρες, χρειάζονται προσωπικό. Και ας αφήσει η κυβέρνηση τα λόγια τα παχιά ότι ανοίγουν κρεβάτια μεθ, αν δεν πάρει προσωπικό, οι μεθ σαν να μην υπάρχουν. Οι εργαζόμενοι είναι με διπλοβάρδιες, είναι με ένα ρεπό τις περισσότερες φορές, έχουν εξαντληθεί. Είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι που είναι με θετικό COVID, όπως επίσης και σε καραντίνα. Έχουμε αποδεκατιστεί και αν δεν πάρει τώρα προσωπικό η κυβέρνηση, δεν θα λειτουργούν τα νοσοκομεία. Επίσης, μέρα απεργίας σήμερα, δεν μπορούμε ούτε να απεργήσουμε. Είμαστε όλοι σε προσωπικό ασφαλείας, όπως επίσης και οι συμβασιούχοι, που είναι αυτή τη στιγμή να αφήσει η κυβέρνηση τα λόγια τα πολλά και να τους μονιμοποιήσει, γιατί δίνουν τη μάχη όπως κανονικά και οι μόνιμοι. Να τους μονιμοποιήσει και να πάρει προσωπικό άμεσα. Όπως επίσης, όλες οι χειρουργικές έχουν σωματωθεί μόνο σε έναν όροφο. Άλλοι ασθενείς με μη COVID δεν έχουν πρόσβαση εύκολη στο νοσοκομείο. Ούτε για χειρουργία, ούτε για εξετάσεις, ούτε καν για να συνταγογραφήσουν τα φάρμακά τους. Το μεγαλύτερο μέρος του νοσοκομείου έχει γίνει COVID. Άρα ουσιαστικά έχει μείνει ένας όροφος όλες οι υπόλοιπες κλινικές, οι χειρουργικές. Ναι, έχει και η και για παθολογικά μη COVID έχουν περιοριστεί σε μερικά κρεβάτια. Όλο το υπόλοιπο νοσοκομείο είναι για μη ασθένεια. Ουσιαστικά αν υπάρξει τέτοιο περιστατικό, τι γίνεται και δεν χωράει μες στο νοσοκομείο? Διακομίζεται σε άλλο νοσοκομείο. Δημόσιο ή και σε ιδιωτικές δομές? Και σε ιδιωτικές δομές. Και σε ιδιωτικές δομές. Είχαμε τις μεταφορές στο Σαραφιανό. Γι' αυτό λέμε επίταξη των ιδιωτικών κλινικών άμεσα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Όχι να τους στέλνουν με χρήματα τα οποία τους πληρώνουν επιπλέον χρήματα, να πληρώνουν τις κλίνες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και αν δεν φέρουν τώρα προσωπικό, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα το επόμενο διάστημα. Και για τους ασθενείς και για τους μη ασθενείς. Δύο νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη που θα μπορούσαν να ανοίξουν. Επίσης, ζητάμε χρόνια τώρα, και τώρα γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη, να ανοίξει το Παναγίε και το Λιμωδόν. Αν δεν ανοίξουν αυτά τα νοσοκομεία, θα υπάρχει επίσης πρόβλημα. Τουλάχιστον να ανοίξουν για να νοσηλεύονται και οι νοσηλευτές και οι γιατροί που νοσούν σήμερα και πηγαίνουν στα σπίτια τους και μεταδίδουν την ασθένεια στους συγγενείς τους και για τους υπόλοιπους ασθενείς. Το επιχείρημα είναι ότι δεν μπορούν να ανοίξουν αυτά τα κτίρια, ότι θέλουν χρόνο για να φτιαχτούν. Εσείς τι πιστεύετε? Υπάρχουν λεφτά, τα δίνουν σε ζεστό χρήμα στους ιδιώτες και να τα αφήσουν αυτά ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν για τη δημόσια υγεία. Για τους ιδιώτες, γιατί τα βρίσκουνε? Τους έχουν μπουκώσει με χρήμα όλα αυτά τα χρόνια. Και τα νοσοκομεία αυτά έχουν μέχρι και σήμερα δυνατότητα παροχής οξυγόνου, δηλαδή υπάρχει υποδομή. Ναι. Υπάρχει, αλλά να φροντίσουν να την κάνουν. Η κυβέρνηση άφησε πάρα πολύ χρόνο να φύγει ανεκμετάλλευτος. Έπρεπε να τα είχε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα. Έπρεπε να είχαν γίνει, να ήταν έτοιμα. Και όχι τελευταία στιγμή να ψάχνουμε να βρούμε κρεβάτι που θα βάλουμε τους ασθενείς. Οι ΜΕΘ έχουν μπουκώσει. Από το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο είμαστε, μέλη του Σωματείου. Θέλουμε να μεταφέρουμε την γραυγή και την αγωνία όλων των εργαζόμενων εδώ πέρα και την κατάσταση που βιώνουμε οι εργαζόμενοι. Η κατάσταση είναι τραγική, είναι πραγματικά τραγική. Η έλλειψη του προσωπικού είναι αφάνταστη. Εφεδρείες δεν υπάρχουν καθόλου. Καθημερινά βγαίνουν ασθενείς νοσηλευτές. Τα τμήματα υπολειτουργούν. Δεν υπάρχει βοηθητικό προσωπικό, δεν υπάρχει υλικό. Υλικό εννοώ ότι όλος ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου έχει απορροφηθεί ήδη από το Σεπτέμβριο και είμαστε συνέχεια να παρακαλάς στην κυριολεξία
με αγωνία να πάρεις υλικά που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των περιστατικών. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επίταξη 2 ιδιωτικών νοσοκομείων, κλινικών, που στην ουσία το βλέπει ο καθένας ότι είναι μια κοροϊδία. Δηλαδή επίταξε ένα σαραφιανό ο οποίος δεν πληρεί προδιαγραφές, δηλαδή ήθελε και προσωπικό από εμάς να πάρουν. Υποτίθεται θα γινόταν μια μονάδα κορονεφρού στο Σαραφιανό για την αντιμετώπιση των χρόνιων αιμοκαταρρώμενων. Η μονάδα αυτή, μετά από πληροφορίες που είχα, κρίθηκε ότι δεν πληρεί προδιαγραφές, γιατί δεν έχει γιατρούς, δεν έχει δραστηριοτικό προσωπικό, δεν έχει μηχανήματα. Και η αντιμετώπιση των ασθενών συνεχίζεται όπως και πριν σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία, κάνοντας τα τμήματα στην ουσία μεικτά, γιατί το ίδιο προσωπικό που αντιμετωπίζει τους θετικούς αντιμετωπίζει και τους μη θετικούς ασθενείς. Και είναι εύλογο η διασπορά να είναι πολύ πιο εύκολη όσα μέτρα και αν πάρεις. Όλες οι ιδιωτικές μονάδες δεν αντιμετωπίζουν θετικά περιστατικά. Όλοι οι αιμοκαθαρρώμενοι στη Θεσσαλονίκη, που είναι 1.400, μόλις βγει το τεστ θετικό, στέλνονται στα νοσοκομεία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια μεγάλη συμφόρηση των δημόσιων νοσοκομείων, τραγική θα έλεγα. Οι φοιτητές ιατρικής βρισκόμαστε σήμερα εδώ μπροστά από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο, ημέρα πανεργατικής απεργίας, τη στιγμή που δίνεται μια τεράστια μάχη. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη, με τα χιλιάδες κρούσματα που ανακοινώνονται καθημερινά, τους εκατοντάδες νεκρούς. Βρισκόμαστε δίπλα στο πλευρό των υγειονομικών σε μια ακόμα μάχη. Σε συνέχεια κιόλας και της πρωτοβουλίας που έχουμε πάρει σαν φοιτητικός σύλλογος για εθελοντική προσφορά των φοιτητών στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα που μπαίνουν από τα σωματεία και από τις ενώσεις των νοσοκομειακών γιατρών και συνολικά των εργαζόμενων στα νοσοκομεία. Διεκδικούμε να γίνουν τώρα μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Επιπλέον διεκδικούμε την επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας και να γίνει ουσιαστικά μια κανονική επίταξη και όχι να μοιράζονται αφιδώς δώρα στις ιδιωτικές κλινικές όπως γίνεται μέχρι τώρα, και με την τραγική κατάσταση που είδαμε και με το εξοργιστικό αυτό πράγμα να αρνούνται ουσιαστικά να διαθέσουν τα κρεβάτια τη στιγμή που ο κόσμος πεθαίνει, τη στιγμή που γενικά πάρα πολλοί ασθενείς και από άλλες ασθένειες έχουν μείνει χωρίς θεραπεία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρθουν πολλά περισσότερα μέτρα από ό,τι παίρνονται. Πρέπει ουσιαστικά να περιοριστεί και η διασπορά των ασθενειών, να γίνουν μαζικά τεστ, να πάρθουν μέτρα στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η σημερινή κινητοποίηση των εργαζομένων είναι δίκαιη, γιατί εκφράζει τα δικαιώματά τους στην υγεία πριν απ' όλα και στη δουλειά και στη ζωή γενικότερα. Το ΚΚΕ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων με όλες τις δυνάμεις και τους καλεί να απομονώσουν, καλεί τον ελληνικό λαό να απομονώσουν όλες εκείνες τις φωνές που σπέρνουν τον κοινωνικό αυτοματισμό. Η σημερινή κινητοποίηση, η σημερινή απεργία, οι σημερινές συμβολικές συγκεντρώσεις έξω από τους χώρους δουλειάς δεν διεκδικούν μονάχα τα επίγοντα δικαιώματα των εργαζομένων και όλου του ελληνικού λαού στην υγεία, για άμεσες προσλήψεις, πραγματική επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας. Στέλνουν ταυτόχρονα και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση να μην τολμήσει να φέρει αυτό το τερατούργημα το νομοθετικό στη Βουλή για να το ψηφίσει μέσα στην πανδημία που τσακίζει το 8ωρο, διαλύει τις συλλογικές συμβάσεις, δίνει ένα ακόμα χτύπημα στο ασφαλιστικό και παρεμποδίζει παραπέρα τη συνδικαλιστική δράση. Οι εργαζόμενοι μπορεί να φοράνε τη μάσκα, αλλά και κάτω από τη μάσκα η φωνή τους ακούγεται πάρα πολύ δυνατή.